Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλες και φίλοι, αγαπητέ σύντροφε Θανάση, σε ευχαριστώ για την τιμή που μου έκανες να με καλέσεις ως γραμματέα της Δημοτικής Οργάνωσης του Δήμου Χαλκιδαίου και του Πασόκ Κίνημα Αλλαγής να απευθύνω χαιρετισμό στην κεντρική σου ομιλία. Βρισκόμαστε μια αναπνοή πριν από τις κάλπες. Το Πασόκ έχει θέσει στόχο ένα ισχυρό ποσοστό, μια ισχυρή εντολή για την αλλαγή του σχετισμού πολιτικών δυνάμεων και την ενίσχυση της θέσης του σε αυτόν. Με κεντρικό στρατηγικό στόχο την ανάπτυξη της ηγεμονίας στον προοδευτικό πόλο και στο πολιτικό σύστημα. Οι εκλογές της 21ης του Μάη είναι το πρώτο σκαλί, αλλά όλοι ξέρουμε ότι αυτό είναι πολύ καθοριστικό. Στην Εύβοια ο στόχος είναι αντίστοιχος και επικεντρώνεται στην εκλογή ενός βουλευτή για να ξαναγυρίσει στην κοινοβουλευτική εκπροσώπηση το Πασόκ της Εύβοιας, να ξαναποκτήσει η Εύβοια δημοκρατική σοσιαλιστική φωνή. Το σύγχρονο διακύβευμα της ριζοσπαστικής αναγεννημένης σοσιαλδημοκρατίας συναντάται με την προσδοκία της Εύβοιας και της εγωικής κοινωνίας να βγει από το περιθώριο και να μπει στο επίκεντρο του αγώνα για πολιτική, κοινωνική, αναπτυξιακή αλλαγή. Το ψηφοδέλτιό μας είναι η αιχμή του δόρατος του Πασόκ στην Εύβοια. Αγωνιστές και αγωνίστριες, πολίτες που προέρχονται από το χώρο της εργασίας, που έχουν ήδη